Η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ, απαρτιζόμενη από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Μάνου Μανουσάκη, τον αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Μάργαρη και τον αναπληρωτή γενικό οικονομικό διευθυντή κ. Ιάσονα Ρουσόπουλο, μετέβη στη Σκιάθο μετά από πρόσκληση του δημάρχου του νησιού κ. Θοδωρή Τζούμα, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων των Σποράδων σχετικά με τη διασύνδεση τη Σκιάθου με το σύστημα υψηλή τάση. Τους προηγούμενους μήνες, ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψε τις συμβάσεις για το έργο ύψους 52,3 εκατομμυρίων ευρώ που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα ηλεκτροδότησης της Σκιάθου, της Κοπέλου και της Αλονίσου. Η ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μπούρτζη, εκεί όπου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα στις 11 το πρωί. Η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων πάντα είναι ένα από τα κλειδιά επιτυχίας κάθε έργου. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένα έργο υποδομής, ένα έργο δηλαδή το οποίο θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν στις Σποράδες, όχι μόνο στη Σκιάθο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά των Σποράδων όσον αφορά την τροφοδότησή τους με ηλεκτρική ενέργεια. Και η ενημέρωση πάντα είναι σημαντικό να γίνεται για να συζητάμε όλες τις ίσως ανησυχίες που μπορεί να υπάρχουν από τον κόσμο όσον αφορά το τι είναι αυτό το έργο, γιατί γίνεται κτλ. Αλλά κυρίως για να συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους φορείς, θεσμικούς φορείς και το Δήμο και την Περιφέρεια, αλλά και τοπικούς φορείς που έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση του έργου, ώστε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης να αποφευχθούν είτε καθυστερήσεις είτε αναστατώσεις. Υπήρχε ένα παρελθόν, μια ιστορία όσον αφορά τη διασύνδεση της Σκιάθου με παλιότερους τρόπους που είχαν μελετηθεί. Αυτό είχε επηρεάσει ίσως λίγο τον κόσμο όσον αφορά το αν θα γίνουν πυλώνες πάνω στη Σκιάθο εναέριας γραμμής ή όχι. Αυτό που ξεκαθαρίσαμε είναι ότι ο σχεδιασμός του έργου που υλοποιούμε τώρα δεν έχει καθόλου εναέριες γραμμές πάνω στη Σκιάθο, άρα πάνω στη Σκιάθο δεν αλλάζει τίποτα. Το μόνο που θα κάνουμε είναι θα φτιάξουμε έναν υποσταθμό σε ένα κλειστό κτίριο και θα φύγουμε με υποβρύχιο καλώδιο προς την Εύβοια. Τα υπόλοιπα θέματα που συζητήσαμε είναι τα θέματα που συζητάμε πάντα σε όλα μας τα έργα, όσον αφορά το πού θα μπει το καλώδιο, αν θα προστατευθεί, αν υπάρχουν επιδράσεις όσον αφορά την υγεία των πολιτών. Και αυτό που ξεκαθαρίσαμε είναι ότι πάντα σε αυτού του είδους τα έργα δεν υπάρχει καμία απολύτως επιβάρυνση είτε στους ανθρώπους είτε στο περιβάλλον. Και άλλωστε όλα αυτά είναι δημόσια, να το πω έτσι, κείμενα και δημόσιες θέσεις που έχουν ελεγχθεί από τους κατεξοχήν αρμόδιους φορείς όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τα υπόλοιπα θέματα που συζητήσαμε είχαν να κάνουν με την υφιστάμενη διασύνδεση των σποράδων στην περιοχή του Πηλίου. Εξηγήσαμε ότι εμείς υλοποιούμε μια καινούργια διασύνδεση μεσοεύειας, άρα ένα τελείω καινούργιο δρόμο για τις σποράδες, και θα κρατήσουμε και την άλλη τροφοδότηση για να την έχουμε σε περίπτωση που συμβεί κάποια διακοπή στο δική μας. Αλλά είναι το πρώτο έργο, όπως εξηγήσαμε, το οποίο θα προστατεύσουμε το υποβρύχιο καλώδιο σε όλο το μήκος, από την Εύβοια μέχρι τη Σκιάθο, φτάνοντας μέχρι τα 400 μέτρα βάθος θάλασσας. Επομένως, θα είναι μια πάρα πολύ ασφαλής διασύνδεση και το ρίσκο να συμβεί κάτι θα είναι πάρα πολύ μικρό. Το έργο θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022, το πρώτο τρίμηνο του 2022. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε συνεργασία με τις ανάδοχες εταιρείες που φτιάχνουν τον υποσταθμό και τα καλώδια για να μπορούμε να το υποταχύνουμε όσο γίνεται. Αυτό πάντα το κάνουμε στα έργα μας για να ελαχιστοποιήσουμε και την όχληση σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας από ένα έργο, αλλά και να ηλεκτρίσουμε το καλώδιο όσο γίνεται γρηγορότερα. Το έργο έχει ξεκινήσει. Επομένως, εμείς αυτή τη στιγμή ήδη κάνουμε μελέτες, οριμάζουμε αδειοδοτικά λεπτομέρειες. Θα μπορούσαμε δηλαδή μέσα στις επόμενες εβδομάδες να έχουν οι εργολάβοι να ξεκινήσουν τις πρώτες προκατακτικές εργασίες ανασκαφής στον χώρο του υποσταθμού. Και βέβαια, το καλώδιο έχει αρχίσει ήδη και οριστικοποιεί το σχεδιασμό για να αρχίσει να παράγεται. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή για την ενέργεια. Ένα έργο 56 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο και θα εξασφαλίσει για πάντα το πρόβλημα της ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για τη Σκιάθο όσο και για τα άλλα δύο νησιά. Σήμερα έγινε ενημέρωση της πορείας του έργου αυτού. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει η τοπική κοινωνία το τι θα συμβεί. Από την ενημέρωση που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά και τη σημερινή, φαίνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, έχουν πάρθει όλες οι περιβαλλοντικές άδειες. Οπότε έχουμε τη διαβεβαίωση πια ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και σεβόμενοι το περιβάλλον. Και τα έργα που θα γίνουν πλησιάζοντας στην ακτή, όσο και τα έργα που θα γίνουν γύρω από τον υποσταθμό, είναι τέτοια που δεν θα υπάρχει καμία όχληση και πάντοτε με σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο.